Με. Για σηκώ. Για πάμε τώρα να δούμε εδώ με τους φούρνους. Δεν ακούσαμε ότι κλείνουν οι φούρνοι λόγω του... Όλο με φούρνους συνδεόμαστε και όλο... Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο να μας πει τώρα υπεύθυνα τι γίνεται. Έλα πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Μούσιος, πρόεδρος Αρτοπιών Ελλάδας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, υπομονή. Τι πάτε, γιατί φωνάζετε τώρα, θα κλείσετε, τελειώσει, καταστροφή του κόσμου, πάει, αυτό ήταν, τι γίνεται? Δεν φωνάζομαι, απλά λέμε την πραγματικότητα, τα γεγονότα, τι συμβαίνουν. Είχαμε το 2022 με την έναρξη από το 2021 της ενεργειακής κρίσης, είχαν βάλει λουκέτο 300 αρτοπία. Σήμερα είμαστε στα 700. Και 700. Το διάστημα 700. Για το επόμενο διάστημα δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Και να σας πω κάτι, ότι αντέξαμε στην οικονομική κρίση. Πανδημία. Ήρθε η ενεργειακή κρίση. Που θα πούμε και η ενεργειακή κρίση ήταν απόρρια της πανδημίας. Αυτή η μείωση της ζήτησης των προϊόντων και ιδιαίτερα των τροφίμων έφτασε στο σημείο να εκτινάξει όλες τις τιμές. Αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι η ενεργειακή κρίση που είχε το ρεύμα, η ηλεκτρική ενέργεια έχει ομαλοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2023, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες έχει σχεδόν διπλασιαστεί πάλι η τιμή. Έχουμε την μεγάλη, την σημαντική αύξηση σε όλες τις πρώτες ύλες. Αν εξαιρέσουμε το αλεύρι τον τελευταίο χρόνο που έχει μια σταθερότητα. Υψηλή τιμή μεν, αλλά σταθερή. Το αλεύρι δεν έχει πάρει τόσο, ναι. Δηλαδή ποια άλλα προϊόντα έχουν πάρει? Θα σας πω ότι την τελευταία εβδομάδα είχαμε μια αύξηση 20% στα βούτυρα. Και έρχεται τώρα, γιατί δεν είναι μόνο το ψωμί που παράγουμε. Μόνο με το ψωμί σήμερα δεν μπορεί να επιβιώσει ο φούρνος. Είναι και τα άλλα τα προϊόντα. Έχουμε όμως και βάρη σημαντικά, κρατικά βάρη, με ευθύνη της κυβέρνησης, που αυτά δεν τα βλέπει ο πολίτης, δεν μπορεί να τα εκτιμήσει. Να μιλήσουμε ότι η ψηφιακή κάρτα, δεν αναφέρομαι για τους εργαζόμενους, ναι, το κόστος της ψηφιακής κάρτας, η πάροχη, κάθε επιχείρηση, κάθε αρτοπείο θέλει 300 ευρώ το χρόνο. Συν την εγκατάσταση, τελείωσε εγκατάσταση. 300 ευρώ για τη συντήρηση. Να μιλήσουμε για την προμήθεια των POS. Υπέγραψε απόφαση ο Υπουργός Οικονομικών που λέει ότι για τις μικρές καταναλώσεις δεν θα είναι πάνω από 0 έως 10 ευρώ, πάνω από 0,05. Κάτι άλλο όμως, παρόλο που το επισήμανα στον κύριο Κατζηδάκη. Οι τράπεζες στο σύνολο κρεώνουν και ανασυναλλαγή. Και σωστό, οι φούρνοι έχουν μικρές συναλλαγές. Έχετε και φτάνουν στο σωστό σημείο, σε 1000 ευρώ, υποθετικά μιλάω, POS, τα 20 ευρώ να είναι προμήθεια της τράπεζας. Να τα παίρνει τράπεζα. Συναλλαγή. Θέλει κάποιος μικρός να προμηθεύσει σε ένα καπί, σε έναν παιδικό σταθμό, τη προϊόντα, πρέπει να έχει πάροχο για την ηλεκτρονική έκδοση των τιμολογιών. Παντού πάροχοι, παντού ενδιάμεση. Παντού όλα αυτά με ευθύνη της. Και άρα τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα? Τι σκέφτεστε να κάνετε? Δηλαδή, ωραία, και τι είπε στο Χατζηδάκη? Είναι αυτή η κατάσταση, τι θέλουμε? Δεν απάντησε γι' αυτό. Δεν θα πούμε τώρα και για τα φορολογικά. Αυτό πάλι που δεν θέλει να διορθώσει η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η παραπροηγούμενη κυβέρνηση είναι αυτό που έδωσε την δυνατότητα στους φούρνους μαϊμού που λέμε εμείς, που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, να ονομάζονται φούρνοι, ενώ είναι εγκατάσταση έψης κατεψυγμένων προϊόντων. Εντάξει, αυτό είναι παλιό θέμα το οποίο... Παλιό θέμα το οποίο έχει επίπτωση στη λειτουργία των αυτοπίων. Πρόεδρε, καλά, θα τα ξαναπούμε, θα σε φέρουμε εδώ στο στούντιο μαζί με κάποιο κυβερνητικό.